Ναι, η μεγάλη σφαλιάρα είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι η μεγάλη σφαλιάρα, έτσι. Για τον οποίο μίλησε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στον Άγιο Ιάκωβο. Το είπε τρεις φορές, ότι πρέπει να γίνει πόλεμος. Και νομίζω και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής το έλεγε ότι ο άνθρωπος, ο κόσμος δεν διορθώνεται παρά με πόλεμο. Δυστυχώς. Το οποίο είναι το έσκατο κακό, έτσι. Και πρέπει να ευχόμαστε να μην γίνει πόλεμος, αλλά αν ο Θεός κρίνει ότι δεν διορθωνόμαστε αλλιώς, εμείς θα λέμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι δεν τα λέω για να απογοητευτούμε, τα λέω για να, να ανανύψουμε. Γιατί και ως ποιμένες πρώτα εμείς και εσείς ως ποιμνιο, είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας, όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, για όλη την Εκκλησία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την ψυχή μας. Στους έσχατους καιρούς που ζούμε. Πρέπει να νιώθουμε αυτή την ευθύνη για όλους. Και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά, θα πρέπει να το κάνουμε. Πρωτίστως με το παράδειγμά μας, έτσι, να ζούμε εμείς σωστά και να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Προσέξτε, θα σας πω, ό,τι και αν κοστίσει, ό,τι και αν μας κοστίσει. Μα θα μας κλεβάσουν, θα μας εμπέξουν, θα μας βγάλουν πονηρό όνομα, όπως λέει η Γεωγραφία, θα σας βγάλουν κακό όνομα. Ότι είστε αυστηροί, ότι είστε κολλημένοι, ότι είστε, ξέρω εγώ, γραφικοί. Πόσα τέτοια έχουν βρει. Ψεκασμένοι κλπ. Κλπ. Ας το πούνε. Τιμή μας είναι, λέει ο Χριστός, είστε μακάρι. Αν σας πούνε κάτι πονηρό, κακό, εξαιτίας μου, επειδή με ακολουθείτε και τηρείτε το θέλημά μου, είστε μακάρι. Δεν θέλουμε να είμαστε μακάρι. Αυτός είναι ο δρόμος. Οπότε αν έτσι ζούμε, κάποιοι θα πάρουν το μήνυμα. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην γίνει η μεγάλη καταστροφή και να μην χαθούμε. Ο Αβραάμ, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο τώρα, για να δώσουμε και ελπίδα σε όλους. Αν έκανε, ο Θεός αν έβρισκε στα Σόδομα και τα Γόμορα 10 σωστούς ανθρώπους, δεν θα τα κατέστρεφε. Το είπε στον Αβραάμ, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, όπως και όλοι οι Άγιοι, για τους ανθρώπους, και έκανε παζάρια με τον Θεό. Του είπε ο Θεός, επειδή ήταν φίλος του ο Αβραάμ και τον φιλοξένησε, του λέει ο Θεός, θα καταστρέψω τις πόλεις. Ακούω, γίνεται εκεί πέρα ομοφιλοφιλία. Και του λέει ο Αβραάμ, καλά λέει, κυρία, αλλά αν βρεις, αν υπάρχουν εκεί και 50 καλοί άνθρωποι, θα τους κάψεις και αυτούς μαζί με τους άλλους, τους άδικους. Δεν είναι άδικο αυτό? Λέει ο Θεός, αν βρω 50 δίκαιους, για χάρη αυτών δεν θα κάψω και τους άλλους. Και μετά αρχίζει ο Αβραάμ να κάνει παζάρια, να κατεβάζει τον αριθμό. Λέει, αν βρεις 45, λέει ούτε. Αν βρεις 40, ούτε. Αν βρεις 30, ούτε. 20, ούτε. 10, ούτε. Δεν τόλμησε να πάει πιο κάτω. Δεν υπήρχαν ούτε 10. Καταλάβετε, έχει σημασία δηλαδή, έστω κάποιοι από τους Ορθόδοξους, τώρα αφού μιλάμε για την Ελλάδα, στο πούμε από τους Ορθόδοξους Έλληνες, αλλά γενικά από τους Ορθόδοξους, γιατί και τα άλλα κράτη δεν πάνε πίσω δυστυχώς στη διαφθορά, τα Ορθόδοξα κράτη, να μετανοήσουν. Αν υπάρξει ένα κρίσιμο, θα λέγαμε, ποσοστό ανθρώπων που ζουν με μετάνοια, θα αποτραπεί η καταστροφή η μεγάλη και ο χαμός ο μεγάλος. Και θα πάει πίσω ο Αντίχριστος που έρχεται, καλπάζοντας. Νομίζω αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έτσι δεν είναι? Οπότε έχει αξία και μια ψυχή που μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε. Να φέρουμε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να φέρεις μια ψυχή στο πνευματικό. Να τον οδηγήσεις έναν άνθρωπο στη μετάνοια. Πάρα πολύ μεγάλο έργο είναι. Καλύψει, λέει, πλήθος αμαρτιών. Αυτός που θα σώσει μια ψυχή. Θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Το λέει η Γεωγραφή. Ποιον αμαρτιών? Αυτού του ανθρώπου που θα τις έπρατε τις αμαρτίες αν δεν μετανοούσε. Αλλά και ο ίδιος βέβαια μετά παίρνει πάρα πολύ χάρη από τον Θεό που βοηθάει μια ψυχή. Κάνει το έργο του Θεού. Κάνει έργο Αποστόλου. Εννοείται βέβαια ότι θα πρέπει να ζει και σωστά, όχι μόνο να φέρει τους άλλους να εξομολόγηση και αυτός να μην ζει σωστά.